το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την επανεκκίνηση της οικονομίας, τη λέει η βουλευτής Εύρου Νατάσα Γκαρά. Ένα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τους αγρότες της περιοχής είναι η έλλειψη εργατών γης. Ποια είναι η θέση για το θέμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου. Καμπάνια του χαμόγελου του παιδιού εν ώψη του Πάσχα. Ανάρτηση δασικών χαρτών. Ποια προβλήματα επισημαίνει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Τρέλης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 19 Απριλίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, με το οποίο προτείνεται λύση στη βιώσιμη επανεκκίνηση της οικονομίας, αναφέρθηκε η βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, μιλώντας στη Δημοτική Τηλεόραση. Όπως τόνισε η κυρία Γκαρά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις πυλώνες και είναι απολύτως κοστολογημένο. Για το πρόγραμμα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, για να ξαναξεκινήσει η οικονομία της χώρας όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, μίλησε η βουλευτής Εύρου Νατάσα Γκαρά με δεδομένη τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει όλη η ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς βιώνουμε μια πολύ ζωφερή κατάσταση. Πάρα πολλά νοικοκυριά έχουν πολύ μεγάλη απώλεια εισοδήματος. Μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις απειλούνται με λουκέτα διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις. Πολλά μαγαζιά δεν θα μπορέσουν να ξαναανοίξουν κατά την επανεκκίνηση και μετά το lockdown κατά την επανεκκίνηση της οικονομίας. Και δυστυχώς εδώ και ένα χρόνο περίπου βιώνουμε και την απουσία και την αδράνεια της κυβέρνησης η οποία δεν έχει λάβει ουσιαστικά μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, της μικρής και μικρομεσαίας αγοράς. Τα στοιχεία τα οποία λαμβάνουμε δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημα, με την ύφεση μέσα σε ένα χρόνο να έχει ανέβει πάνω από 8%, 7 στα 10 νοικοκυριά να παρουσιάζουν έλλειμμα και μείωση εισοδήματος πάνω από 30% και τις απολύσεις και την ανεργία να έχει εκτοξευθεί, πόσο μάλλον όταν γίνει η επανεκκίνηση της αγοράς και θα έχουμε δυσκολία σε κάποια καταστήματα, σε κάποιες επιχειρήσεις να καλύψουν τα έξοδά τους. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά και την πρόταση που έκανε για την στήριξη και την ανασύσταση ουσιαστικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας έρχεται με μία πρόταση, ένα ολιστικό, συνεκτικό, κοστολογημένο πρόγραμμα προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα, αλλά με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και στήριξης των μικρών και μικρομεσαίων και όλων των νοικοκυριών που έχουν ανάγκη και των ευάλωτων, προκειμένου να στηριχθούν σε αυτήν τη δύσκολη φάση και να γίνει μαζικά η επανεκκίνηση της οικονομίας χωρίς να αποκλείονται οι μικροί και οι μικρομεσαίοι, χωρίς να δούμε ανεργία, απολύσεις και λουκέτα στις επιχειρήσεις. Το προτινόμενο πρόγραμμα από το ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος και βασικός είναι η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο δημιουργήθηκε στην περίοδο της πανδημίας και περιλαμβάνει ρυθμίσεις, διαγραφή μέρους της οφειλής, η οποία δημιουργήθηκε τον τελευταίο χρόνο λόγω της πανδημίας και της αναστολής εργασίας ουσιαστικά και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αντίστοιχες ρυθμίσεις και στις τράπεζες προκειμένου να μπορέσουν οι οφειλέτες να διαχειριστούν βιώσιμα το χρέος τους. Και κυρίως περιλαμβάνει τη διαγραφή μέρους της οφειλής και την αποπληρωμή έως και 120 δόσεις κυρίως στις ευάλωτες ομάδες. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στη στήριξη, στην άμεση στήριξη της ρευστότητας της αγοράς. Εκεί περιλαμβάνονται 9 μέτρα. Τα έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν πολλές φορές, από την πρώτη στιγμή όπου εμείς ζητούσαμε ένα εμπροσθοβαρές πρόγραμμα. Το βασικό είναι να στηριχθεί η εργασία με την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, η μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση, κρατικός δανεισμός μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας και άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να υπάρχει ρευστότητα στις επιχειρήσεις για να μπορούν να κάνουν ένα ασφαλές και βιώσιμο άνοιγμα κατά την επανεκκίνηση της οικονομίας, ο ακατάσχετος λογαριασμός για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η μείωση του ΦΠΑ για τα καταστήματα εστίασης στο 6% αναγκαίο μέτρο προκειμένου
να ξαναβγούν ουσιαστικά στην αγορά και στην λειτουργία και η ρύθμιση ενός συνόλου των οφειλών και τη στήριξη και των θέσεων εργασίας αλλά και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Ο τρίτος πυλώνας αναφέρει την ρύθμιση, ένα συνολικό και μόνιμο μέτρο και πλαίσιο ρύθμισης των χρεών και εκεί αφορά ρυθμίσεις στον νέο πτωχευτικό κώδικα, την κατάργηση ουσιαστικά του νέου πτωχευτικού κώδικα που παρουσιάστηκε ως δεύτερη ευκαιρία αλλά ουσιαστικά θα προκαλέσει την μαζική πτώχευση ακόμη και φυσικών προσώπων, την προστασία της πρώτης κατοικίας, την προστασία κυρίως για τους αγρότες των παραγωγικών μέσων που είναι αναγκαία για το επάγγελμά τους και το βιοπορισμό τους, αλλά και ειδικές ρυθμίσεις για τα χρέη των αγροτών στην πρώην Αγροτική Τράπεζα, διότι εκεί δεν έχει ληφθεί καμία μέρημνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα οι αγρότες μας να έχουν φορτωθεί βάρη τα οποία δεν μπορούν να ρυθμίσουν ή να βγάλουν από τις πλάτες τους. Η κυρία Γκαρά μεταξύ άλλων τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να εξετάσει τις προτάσεις του προγράμματός του και να τις υιοθετήσει. Να επανεκκινήσει η οικονομία με όρους βιωσιμότητας χωρίς να αποκλείεται κανείς και καμία. Χωρίς ουσιαστικά το βάρος της πανδημικής, της υγειονομικής και της οικονομικής κρίσης να μην μεταφερθεί στα μικρά και μεσαία στρώματα, διότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ωφελούν κυρίως τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και δεν προστατεύουν τις θέσεις εργασίας. Ένα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τους αγρότες της περιοχής είναι η έλλειψη εργατών γης. Πριν κλείσουν τα σύνορα λόγω κορονοϊού, εργάτες από τη Βουλγαρία ερχόταν κάθε χρόνο και δούλευαν εποχιακά στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Με το κλείσιμο των σύνορων και την απαγόρευση εισόδου, δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα. Η Ομοσπονδία επανειλημμένα ζητά την επίλυση αυτού του προβλήματος. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, ζητά να ανοίξουν τα σύνορα από το Αρμένιο με τη Βουλγαρία για να έρθουν εργάτες γης από τη γειτονική χώρα, αφού έχουν πάρει τα απαιτούμενα μέτρα κατά του COVID και να βοηθήσουν στις αγροτικές εργασίες των παραγωγών του Βορείου Εύρου. Εμείς ως Ομοσπονδία και άλλοι και οι δήμαρχοι στην περιοχή μας ζητήσαμε με έγγραφα από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση, να ανοίξουν εδώ τα σύνορα του Αρμενίου, ούτως ώστε να μπορούν να έρθουν πιο άνετα οι εργάτες. Βέβαια με όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως με τεστ και εδώ που τους κάνουν τεστ. Τώρα οι εργάτες γης έρχονται στην περιοχή μέσω προμαχώνα. Οι εργάτες αυτοί που ήρθαν, έκαναν 1200 χιλιόμετρα για να έρθουν εδώ στην περιοχή μας για να δουλέψουν, γιατί ήρθαν από το τελωνείο του Προμαχώνα. Και είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Οι εργάτες γης από τη Βουλγαρία είναι από κοντινές περιοχές της γειτονικής χώρας και είναι πιο εύκολη η μετακίνησή τους προς Ελλάδα. Εμείς ζητήσαμε από εδώ να ανοίξει το Αρμένιο, γιατί οι περισσότεροι εργάτες που απασχολούμε εδώ είναι από εδώ, από την περιοχή κοντά στο τελωνείο, και είναι πιο εύκολο να έρθουν με λιγότερα έξοδα, με καθόλου έξοδα σχεδόν, να έρθουν να δουλέψουν. Παρουσιάστηκε πρόβλημα στη συγκομιδή του Σπαρενγκιού με τους λιγοστούς εργάτες γης που θα χρειαστούν και στη συγκομιδή του Σκόρδου. Δυστυχώς η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν απάντησε θετικά στο αίτημα που κάναμε. Είναι κλειστά τα σύνορα και παρουσιάστηκε πρόβλημα στους εργάτες εδώ στη συγκομιδή του Σπαρενγκιού, αλλά και θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη συγκομιδή του Σκόρδου που ξεκινάει μετά, μόλις τελειώνουν τα σπαράγγια, ξεκινάει η συγκομιδή του Σκόρδου αλλά και διάφορες άλλες εργασίες, σκαλίσματα, στα βαμβάκια, υπάρχει πρόβλημα. Κάποιοι παραγωγοί φέρνουν εργάτες μέσω γραφείου από τη Θεσσαλονίκη, από τις αφρικανικές χώρες. Κάποιοι παραγωγοί αναγκάστηκαν μέσω ενός γραφείου εργασιών εργατών στη Θεσσαλονίκη να φέρουν εργάτες, οι οποίοι είναι, από ό,τι ξέρω, είναι από τις αφρικανικές χώρες, είναι από την Γκάνα, από τη Σιέρα Λεόνε, έφεραν κάποιους και εδώ στη Βίσσα, αλλά και πάνω στα Κόμαρα, στο Τρίγωνο νομίζω, φέραν και εκεί κάποιους εργάτες. Αυτό βέβαια δεν είναι λύση, είναι η έσχατη λύση, γιατί αναγκάζεται ο αγρότης, ο παραγωγός, να πληρώσει και το
το γραφείο είναι πρόσθετα έξοδα. Η Ομοσπονδία ζητά επανειλημμένα να ανοίξουν τα σύνορα από το Αρμένιο. Εμείς ζητάμε να ανοίξουν τα σύνορα όπως ήρθαν αυτοί οι εργάτες από τη Βουλγαρία με τεστ στη Βουλγαρία και 72 ώρων και τεστ εδώ που έγινε στο Τελωνείο, να ανοίξει και εδώ, έστω να βάλουν μία βάρδια. Δύο άτομα να πούν, ας πούμε, από τις 6 μέχρι τις 2 θα περνάνε εργάτες να κάνουν τεστ. Είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό το πράγμα παρά να έρχονται 1200 χιλιόμετρα για να δουλέψουν. Και θα υπάρξει και πρόβλημα, γιατί υπάρχουν αρκετά εργατικά χέρια, υπάρχει κίνδυνος να μείνει παραγωγή στα χωράφια. Να ζητούν βοήθεια στα φαρμακεία με διακριτικό τρόπο μπορούν πλέον τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μέσω ενός διεθνούς κωδικού Μάσκα 19. Με το σύνθημα «Όχι άλλες κραυγές στη σιωπή», η διεθνής αυτή πρωτοβουλία στηρίζει όσους βιώνουν βία μέσα στην οικογένεια. Μάσκα 19, ο διεθνής κωδικός για τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας. Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να ειδοποιούν για βοήθεια πηγαίνοντας στα φαρμακεία και ζητώντας με διακριτικό τρόπο μία Μάσκα 19. Η συγκεκριμένη διεθνής πρωτοβουλία ξεκίνησε από το Ινστιτούτο Ισότητας των Κανάριων Νήσων. Το Ινστιτούτο ζήτησε από τις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, για τις οποίες δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, εξαιτίας της συνεχούς παρουσίας του θήτη, να πηγαίνουν στα φαρμακεία και να ζητούν με διακριτικό τρόπο και συνθηματικά μία Μάσκα 19, ώστε τα φαρμακεία με τη σειρά τους να ενημερώνουν ότι τα άτομα αυτά διατρέχουν κίνδυνο. Στην Ελλάδα, σε περίπτωση που κάποιος αναφέρει στο φαρμακοποιό του τον κωδικό Μάσκα 19, τότε θα πρέπει διακριτικά να κρατήσει τα στοιχεία του πελάτη του και να ενημερώσει τη γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Οφείλων, η οποία είναι μια υπηρεσία εθνικής εμβέλειας που δίνει τη δυνατότητα στα θύματα να επικοινωνήσουν άμεσα με έναν φορέα αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, η οποία σημειωτέων στην περίοδο της πανδημίας και των πολύμηνης διάρκειας περιοριστικών μέτρων έχει αυξηθεί πολύ στη χώρα μας όπως και παγκοσμίως. Τη γραμμή στελεχώνουν ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι που παρέχουν άμεση βοήθεια σε έκτακτα και επίγοντα περιστατικά βίας σε 24-ωρη βάση 365 ημέρες το χρόνο. Για τους περισσότερους, η υπόθεση των δασικών χαρτών είναι δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν υπήρξε συστηματική προσπάθεια από την πολιτεία για την ενημέρωση των πολιτών, με αποτέλεσμα πολλοί να μην γνωρίζουν τι συμβαίνει ή όσοι γνωρίζουν τι είναι οι δασικοί χάρτες να μην κατανοούν βασικές πτυχές τους. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης της Λαϊκής Εισπήρωσης Χρήστος Τρέλης μιλά για τα προβλήματα που προκύπτουν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Αντιθετεί με τους στόχους της κυβέρνησης όσον αφορά στην ανάρτηση των δασικών χαρτών είναι η Λαϊκή Συσπήρωση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όπως ανέφερε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χρήστος Τρέλης, η διαδικασία αυτή γίνεται κυρίως προς όφελος των πολυεθνικών και όχι προς όφελος των μικρομεσαίων αγροτών. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές πλέον και στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, που με βάση αυτό που επίσημα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με τους δασικούς χάρτες και ότι προχωράμε στη διαδικασία των ενστάσεων, άσχετα μετά τις αντιρρήσεις όλες αυτές που υπήρξαν και τις κινητοποίησεις ιδιαίτερα στην Κρήτη, που εκεί το 65% των εκτάσεων έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές. Είναι δηλαδή μεγάλο το πρόβλημα σε ορισμένες περιοχές, πολύ μεγαλύτερο από τη δική μας εδώ, και την παράταση που δόθηκε εκεί, μείωση δίθεν κατά 50% του παράβολου που πρέπει να πληρώνουν που θα κάνουν ενστάσεις. Αυτή η διαδικασία για τη συντηρητική πλειοψηφία των αγροκτηνοτρόφων δεν μπορεί να γίνει. Και μέσα στα περιθώρια που υπάρχουν, ακόμα και με την παράδοση που δόθηκε, γιατί είναι μια διαδικασία που απαιτεί να βρουν, να κάνουν καταμετρήσεις με τοπογράφους, να βρουν δασολόγο να τους κάνει ειδική μελέτη. Αυτή η διαδικασία για τον καθένα, και αν έχει 3-4-5 διαφορετικά αγροτεμάχια και με βάση την πραγματική κατάσταση που υπάρχει, είναι αδύνατον να υποβληθούν αυτές οι ενστάσεις. Το δεύτερο, το είναι το πιο ουσιαστικό. Υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες καλλιεργούνται εδώ και 40-50 χρόνια και οι οποίες δυστυχώς θεωρούνται ότι είναι δασικές εκτάσεις. Υπάρχουν εκτάσεις όπως τη Θάσο και τη Σαμοθράκη που είναι οι ελαιόνες. Χρόνια υπάρχουν τα δέντρα οι ελαιόνες και έχουν χαρακτηριστεί ότι αυτά είναι δασικές εκτάσεις. Έχουμε περιπτώσεις αγροτεμαχίων που έχουν δοθεί και εξισώθηκαν κατόπιν
παραχωρήσεων που τους έχουν γίνει από τις διευθύνσεις γεωργίας ή από τον υπηκισμό, και σήμερα επειδή το 45 ελαδάσεις χαρακτηρίζουν και δασικές εκτάσεις. Στα προβλήματα που προκύπτουν με την ανάρτηση των δασικών χαρτών αναφέρθηκε ο κύριος Τρέλης. Υπάρχουν περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο τα τελευταία 30 ή 40 χρόνια κάποιες από τις εκτάσεις δεν καλλιεργούνταν, είχαν παραμείνει ως υποσκότυποι, είτε γιατί είχαν φύγει στο εξωτερικό οι ιδιοκτήτες ή για άλλους λόγους. Και με βάση τα νέα δεδομένα πλέον των φωτογραφίων που υπάρχουν, και αυτές οι περιοχές χαρακτηρίστηκαν ως δασικές περιοχές. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο, πέρα από το ότι κινδυνεύουν να χάσουν αρκετοί αγροκτηνοτρόφοι και στην περιφερειά μας να χάσουν τα χωράφια τους, αναγκάζονται να μπαίνουν σε διαδικασίες χρονοβόρες αλλά και κοστοβόρες. Γι' αυτό εμείς υποβάλαμε το ερώτημά μας προς την περιφέρεια, ώστε μέσω αυτού του ερωτήματος που υποβάλαμε να ανοίξει η συζήτηση για να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να ξαναδείξουν το νομοθετικό πλαίσιο των δασικών χαρτών. Γιατί κοιτάξτε, για να φτιαχτούν οι δασικοί χάρτες ανατέθηκαν πριν από χρόνια αυτά σε ιδιωτικά συνεργεία, σε συγκεκριμένες μεγάλες 2-3 εταιρείες που ανέλαβαν σε όλη τη Ελλάδα να συντάξουν τους δασικούς χάρτες. Όμως λόγω κόστους, στις περισσότερες των περιπτώσεων, μην πω κατά 100%, αυτές συντάχθηκαν μέσα από τις αεροφωτογραφίες. Δεν πήγαν να κάνουν τους επιτόπους ελέγχους για να δουν ποια είναι η πραγματική υφιστάμενη κατάσταση που υπάρχουν. Και τώρα έρχονται. Ακριβώς. Ενώ τα πήραν τα χρήματα οι συγκεκριμένες εταιρείες, γιατί θεωρείται ότι παραδόθηκε το έργο, όμως στην πράξη αυτό το έργο τώρα δεν είναι αποτελεσματικό. Είναι αναποτελεσματικό για αυτούς τους λόγους που ήταν. Από την άλλη πλευρά, τι γίνεται τώρα. Όλη αυτή η διαδικασία την οποία έπρεπε να είχαν κάνει αυτές οι εταιρείες για τις οποίες πληρώθηκαν, φορτώνονται πλέον στους δασικούς υπαλλήλους των διευθύνσεων, οι οποίοι με βάση τα σημερινά δεδομένα, το 60% του προσωπικού λείπει από τις διευθύνσεις δασών. Με ένα, δύο και τρεις δασιολόγους που τους έχουν αναθέσει αυτή τη δουλειά, είναι δυνατόν αυτή η διαδικασία να τελειώσει ποτέ? Η Λαϊκή Συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταθέτει τις προτάσεις της για το θέμα και καλεί την περιφέρεια να πάρει πρωτοβουλίες. Εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα και με τις ερωτήσεις που καλούμε τον Περιφερειάρχη να πάρει. Πρώτον, το κράτος και η κυβέρνηση με δική της ευθύνη να αντιμετωπίσει όλες τις κατηγορίες προβλημάτων που προκύπτουν χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση στους μικρούς αγροκτηνοτρόφους. Δηλαδή, να μην υπάρχει παράπονο. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για να παραταθεί η προθεσμία άσκηση αντιορίσεων δωρεάν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε όλες τις περιοχές που αναρτήθηκαν δασικοί χάρτες και να δοθεί ανάλογο δικαίωμα και για τις παλιές αναρτήσεις όπως είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Να μην επιστραφούν ενισχύσεις που έλαβαν μικρομεσαίοι αγροκτηνοτρόφοι επειδή οι εκτάσεις που βόσκουν δεν εντάχθηκαν και πρέπει να ενταχθούν στις βοσκικές μεσαίες, καθώς και αγρότες που παίρνουν ενισχύσεις καλλιεργώντας γεωργικές που χαρακτηρίζονται στους χάρτες των δασικών. Τέταρτο, να μην χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική και η πολιτική τους ως εργαλείο ομοιρίας των λαϊκών στρεμάτων και επιτάχυνση των κερδοφόρων επενδυτικών σχεδίων των ομίλων. Πέμπτο, να προσληφθεί άμεσα τον αναγκαίο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό και να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα μέσα εκυπώρησης στις κρατικές δασικές υπηρεσίες για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Γιατί με βάση την νομοθεσία του τελευταία του ΠΕΧΟ, του περιβάλλοντος, που ακόμα και σε Natura μπορούν να γίνονται τουριστικές και άλλες επενδύσεις και βιομηχανικές και ορυκτικές, είναι σοβαρά τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε αυτή την κατεύθυνση. Να μην αναγνωριστούν και στους δασικούς χάρτες οι καταπατήσεις. Προσέξτε το. Το τονίζουμε. Μεγαλοαγροτών, μεγαλοκτηνοτρόφων, μεγαλοξενοδόχων, μεγαλοκτησκευαστών. Και τελευταίο, έβδομο, να δοθεί η δυνατότητα χρήση των δασικών εκτάσεων που κατά το παρελθόν εξεθώθηκαν και καλλιεργούνται και για λόγους επιβίωσης από πυροβολιστές αγρότες χωρίς κανένα νομιμοτικό στοιχείο της αλλαγής χρήσης γης. Αυτές είναι οι βασικές προτάσεις που καταθέτουμε και προς την περιφέρεια και την καλούμε σε αυτή την κατεύθυνση να λειτουργήσει. Μία λαμπάδα, ένα χαμόγελο είναι ο τίτλος της καμπάνιας του Χαμόγελου του Παιδιού που καλεί μικρούς και μεγάλους να στηρίξουν το έργο του οργανισμού. Σημειώνεται ότι επί 25 και πλέον χρόνια το Χαμόγελο καταβάλει τιτάνια προσπάθεια να σταθεί δίπλα στα παιδιά που έχουν ανάγκη, πάντα με τη στήριξη του κόσμου. Με τον τίτλο «Μία λαμπάδα, ένα χαμόγελο» για να έχουν όλα τα παιδιά το πιο όμορφο Πάσχα, 25 χρόνια το Χαμόγελο του Παιδιού χωρίς εσένα δεν γίνεται, ο οργανισμός καλεί τους πολίτες να το στηρίξουν για άλλη μια φορά.
Για κάθε παιδί η λαμπάδα του Πάσχα συμβολίζει τη χαρά και την αισιοδοξία. Το χαμόγελο του παιδιού και αυτό το Πάσχα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να εξασφαλίσει σε κάθε παιδί και την οικογένειά του όμορφες στιγμές. Για να τα καταφέρει, καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στη μεγάλη αυτή προσπάθεια, ώστε κάθε παιδί κυριολεκτικά αλλά και συμβολικά να αποκτήσει τη λαμπάδα του και την ουσιαστική φροντίδα που έχει ανάγκη. Η κάθε προσφορά, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Χαμόγελου, είναι πολύτιμη για να συνεχίσει η ομάδα του Χαμόγελου να είναι αποτελεσματική και καθημερινά δίπλα σε χιλιάδες παιδιά. Στα παιδιά που μεγαλώνουν στα 11 σπίτια του Χαμόγελου πανελλαδικά, στα νεογνά και παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας που χρειάζονται ιατρική και φαρμακευτική υποστήριξη, στα παιδιά που ζουν στο όριο της φτώχειας και στις οικογένειές τους, στα παιδιά που υφίστανται βία και κινδυνεύουν και πρέπει άμεσα να μεταφερθούν σε ασφαλές περιβάλλον, στα παιδιά και τους εφήβους που εξαφανίζονται, 25 χρόνια είναι δίπλα το Χαμόγελο σε κάθε παιδί, σε κάθε σημείο της Ελλάδας, κάθε στιγμή. Όπως αναφέρει, χάρη σε όλους εσάς. 25 χρόνια το Χαμόγελο του παιδιού, χωρίς εσένα δεν γίνεται. Για να φωτίσεις το πρόσωπο ενός παιδιού, αρκεί να το κάνεις να χαμογελάσει. Αυτό το Πάσχα, αγοράζοντας μία λαμπάδα από το Χαμόγελο του παιδιού, μας βοηθάς να δώσουμε χαμόγελο σε χιλιάδες παιδιά, προσφέροντάς τους ένα πλούσιο πασχαλινό τραπέζι. Πάρε τη λαμπάδα σου από το χαμόγελο.gr. Στήριξέ μας στέλνοντας SMS ή κάνοντας μία κλήση στο 19810. 25 χρόνια Χαμόγελο του παιδιού. Χωρίς εσένα δεν γίνεται. Με σημαντική παρουσία στα μουσικά δρόμενα, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδας άφησε το αποτύπωμά της με τις υπέροχες συναυλίες της και με τις συνεργασίες της με άλλα μουσικά και χοροδιακά σχήματα της χώρας προ-πανδημίας. Μία από τις συναυλίες της ήταν και αυτή που δόθηκε πριν ξεσπάσει η υγειονομική κρίση για τα παιδιά της παιδοογκολογικής μονάδας του ΑΧΕΠΑ, από την οποία θα παρακολουθήσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα. Γεννημένη μέσα στην κρίση, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος είναι άλλη μία απόδειξη ότι τα όνειρα, όταν βασίζονται σε υψηλές ιδέες, βγαίνουν αληθινά. Το όραμα ενός μόνο 18χρονου ανθρώπου έχει φτάσει να αποτελεί ένα δυναμικό οργανισμό με κινητήρια δύναμη μία από τις ισχυρότερες στον πλανήτη. Το νεανικό πάθος. Το πάθος για τη μουσική, την αρμονία, την τεχνική τελειότητα, στην απόδοση, τη μετάδοση του πολιτισμού σε ένα ταξίδι με όχημα τη μουσική και το άπειρο των συναισθημάτων που αυτή γεννά. Στο ταξίδι αυτό συμμετέχουν νέοι μουσικοί από όλη την Ελλάδα. Μουσικοί γόνοι από φιλαρμονικές, οδεία, μουσικά σχολεία της Κρήτης, των Ιωνίων, της Μακεδονίας, της Δωδεκανήσου, της Αθήνας, της Θεσσαλίας, της Θράκης, φορείς της αρχαίγονης καλλιτεχνικής παράδοσης των πατρίδων τους, τιμούν τη Σόνε με την παρουσία τους και τις προσδίδουν πραγματικό εθνικό χαρακτήρα. Λόγω της πανδημίας, όπως είναι φυσικό, οι εκδηλώσεις με κόσμο έχουν σταματήσει. Γίνονται διαδικτυακά κάποιες πρόβες και συναντήσεις με την προσμονή να γυρίσει η κοινωνία γρήγορα στην καθημερινότητά της και η Σόνε στο αξιόλογο μουσικό της έργο. Μα τόσα τα χείλη μου άλλη μια φορά.